Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας με την κυρία Τσανακλίδου. Κυρία Τσανακλίδου, δεν είναι η πρώτη φορά που ο πολιτισμός βρίσκεται στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Έχετε ξανακινητοποιηθεί σε αυτή την τετραετία που ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες. Θέλω να μου πείτε όμως, γιατί αυτό το προεδρικό διάταγμα, το 85 του 2022, αλλάζει τη δική σας πραγματικότητα? Γιατί εγώ ακούω τους κυβερνώντες που λένε ότι δεν αλλάζει τίποτα. Εντάξει, άμα ακούγαμε τους κυβερνώντες, θα ζούσαμε σε μια χώρα ευλογημένη, που θα ήμασταν όλοι πλούσιοι, που θα είχαμε ένα θαυμάσιο σύστημα υγείας. Αλλά δεν είναι τα πράγματα έτσι. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Όντως υπάρχει μια ακαταστασία στο θέμα των σπουδών των παραστατικών τεχνών. Είναι κάτι που πάρα πολλές κυβερνήσεις το έχουν αφήσει στην άκρη και δεν το τακτοποίησαν. Έρχεται όμως αυτή τη στιγμή αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση και εκτός από το ότι μας απαξιώνει εντελώς όλους τους εργάτες στις παραστατικές τέχνες, όλους τους καλλιτέχνες, ανοίγει το δρόμο, όπως έκανε ακριβώς και με τα κολέγια τα ιδιωτικά, ανοίγει το δρόμο σε έναν ιδιωτικό κλάδο, ούτως ώστε αυτοί να μπορούν να δίνουν διπλώματα πανεπιστημιακού επίπεδου, ενώ είχαν τάξει ότι θα αναβαθμίσουν τα ΙΕΚ. Δεν μιλώ τώρα μόνο για τους καλλιτέχνες, αλλά είναι το ίδιο μοντέλο που αναπαράγεται. Είχαν πει θα αναβαθμίσουν τα ΙΕΚ. Τι έγινε τα 4 χρόνια που κυβερνά αυτή η κυβέρνηση? Τα ΙΕΚ μένουν σε μια κατάσταση δύσκολη και παρετημένη και τα ιδιωτικά κολέγια αναβαθμίστηκαν και δίνουν διπλώματα πανεπιστημιακού επίπεδου. Άρα λέτε ότι αυτό το προεδρικό διάταγμα ανοίγει το δρόμο στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των σπουδών στις παραστατικές τέχνες? Αυτή η κυβέρνηση μόνο αυτό κάνει. Ανοίγει το δρόμο πάντα στην ιδιωτικοποίηση, στους φίλους, στην αδιαφάνεια, στις απευθείας αναθέσεις. Αυτό ζούμε, κυρία Γιάμαλη. Λοιπόν, όμως θα μου επιτρέψετε. Βεβαίως. Διάβασα πριν από λίγο μια ανάρτηση που έκανε ο Αλκίνος ο Ιωαννίδης, αυτό το τόσο φωτεινό πλάσμα στο χώρο, η οποία είναι συγκλονιστική. Βαθιά ταλαντούχος και σεμνός καλλιτέχνης. Σας ακούω με ενδιαφέρον. Ένα πολύ μικρό απόσπασμα, αφού πρώτα απευθύνει ένα χαιρετισμό σε όλους και μετά μιλάει για αυτούς που δεν είναι διάσημοι, όλους αυτούς τους εργάτες των παραστατικών τεχνών, και λέει λοιπόν: ανυπεράσπιστοι, φτωχοί, απαξιωμένοι και κυνηγημένοι από ένα κράτος εχθρό κάθε σπίθας που μπορεί να φωτίσει το σκοτάδι του, κρατάνε χρόνια τώρα κάτι ζωντανό και πολύτιμο σε μια χώρα που βουλιάζει. Ηθοποιοί, χορευτές, μουσικοί, φωτογράφοι, κινηματογραφιστές, εικαστικοί, συγγραφείς, ποιητές, άνθρωποι που σκύβουν πάνω στη λέξη, στη νότα, στην κίνηση, στη λεπτή απόχρωση του αισθήματος, που βαθαίνουν στην κάθε έννοια, στην κάθε αλήθεια, που τολμούν να αντικρίσουν τα σκοτάδια τους για να ξορκίσουν τα δικά μας. Κάθε ιδέα, κάθε προσχέδιο, κάθε μελέτη, κάθε πρόβα, κάθε άσκηση, κάθε επιτυχία, κάθε απόρριψη, κάθε ματέωση, κάθε έκθεση, κάθε αποψυχής μοιρασιά, μια προσευχή στο φως. Μας γεννά η θυσία των ωραιότερων ανθρώπων που πάτησαν τη γη. Ερχόμαστε από τους αιώνες. Και εσείς, προσωρινοί διαχειριστές της αθλειότητας, ακαλλιέργητοι δούλοι της ασχήμιας, νομίζετε πως ορίζετε τις ζωές μας. Το βρίσκω συγκλονιστικό και με κανέναν άλλο τρόπο δεν θα μπορούσα να εκφράσω αυτό που αισθανόμαστε όλοι μας. Κυρία Τσανακλίδου, ευχαριστώ γι' αυτό. Είμαι μαζί σας τώρα πια. Έχω τον άχαρο ρόλο να πρέπει να υπερασπίζομαι την άλλη άποψη, η οποία δεν είναι εύκολα υπερασπίσιμη από εμένα. Επιτρέψτε μου όμως να το ρωτήσω. Ακούω τους κυβερνώντες να λένε ότι μα ούτως ή άλλως οι περισσότερες δραματικές σχολές είναι ιδιωτικές. Οι μουσικές σχολές, τα οδεία είναι ιδιωτικά. Γιατί φωνάζουν?
Λοιπόν, είναι μεν ιδιωτικές, αλλά λειτουργούν με άδειες που δοθήκανε από το Υπουργείο Πολιτισμού και από το Υπουργείο Παιδείας, που το και είναι υποχρεωμένες να τηρούν κάποιους κανόνες, οι οποίοι τηρούνται. Εγώ δεν Άρα ρυθμίζεται η ύλη από το Υπουργείο Πολιτισμού, ρυθμίζεται, ελέγχεται. Ελέγχεται ο τρόπος λειτουργίας τους. Επίσης, τα διπλώματα στους ηθοποιούς, μουσικούς χορευτές, γιατί δεν είναι μόνο ηθοποιοί, δίνονται ενώπιον κρατικής επιτροπής. Δεν τα δίνουν οι διδάσκαλοι, οι έχοντες τις δραματικές σχολές. Εγώ προσωπικά τελείωσα το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης. Είναι μια κρατική σχολή. Έκανα 3 χρόνια στο οδείο, έχω κάνει άλλα 3 χρόνια στο πανεπιστήμιο και έμαθα τώρα ότι είμαι μια απλή απόφυτος λυκείου και ότι αυτές οι σπουδές μου δεν μετράνε καθόλου. Ναι. Κυρία Τσανακλίδου, είμαι ο Μάριος Αραβαντινός. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ναι. Πέραν του ηθικού πράγματος, ρωτάει ο κόσμος και είναι και δική μου απορία. Πρακτικά, η υποβάθμιση των πτυχίων σας, τι σημαίνει για την εργασία σας? Καταρχάς, πέφτουμε στο επίπεδο του ανειδίκευτου εργάτη. Πράγμα που σημαίνει ότι η μισθή μας θα είναι σε αυτό το επίπεδο. Οι συντάξεις μας θα είναι σε αυτό το επίπεδο. Είμαστε, θεωρούμεθα, ανειδίκευτοι εργάτες. Κατανοώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πτυχίο από ένα ανώτερο ίδρυμα για να μπορούμε να διδάσκουμε τα μαθήματα στα διάφορα καλλιτεχνικά σχολεία αλλά και στα δημόσια σχολεία της χώρας, γιατί ξέρετε αυτοί καταργήσανε και τα καλλιτεχνικά μαθήματα. Δεν υπάρχουν πια καλλιτεχνικά μαθήματα στα σχολεία. Για την κοινωνιολογία, κυρία Τσανακλίδου. Ακούστε. Κατανοώ γιατί μισούν τόσο πολύ τον πολιτισμό και γιατί κρατάνε την παιδεία σε τόσο χαμηλό επίπεδο. Το κατανοώ απόλυτα. Καμιά εξουσία δεν θέλει να έχει εκλεπτισμένα πνεύματα και μορφωμένους ανθρώπους σαν οπαδούς της. Γιατί τι κάνουν οι μορφωμένοι άνθρωποι? Κρίνουνε. Έχουν κρίση. Λοιπόν, μας θέλουν εκεί και θέλουν την διασκέδαση για τις τέχνες να είναι σε ένα επίπεδο, να λειτουργούμε σαν διασκεδαστές, όχι σαν πνευματικοί άνθρωποι που μπορούμε να ρίξουμε φως στην ψυχή ενός ανθρώπου, μπορούμε να παρηγορήσουμε τη θλίψη του, μπορούμε να τον εμπνεύσουμε σε κάτι ανώτερο από αυτό που ζούμε, από αυτή τη μιζέρια που ζούμε. Κυρία Τσανακλίδου, είδα σήμερα ότι πήγατε στο Σύνταγμα. Εννοείται. Ήσασταν εκεί. Θέλω να μου πείτε πώς είδατε αυτή την πολύ μαζική και πολύ ενδιαφέρουσα για τα δικά μου μάτια κινητοποίηση. Θα προτιμούσα να ήταν ακόμα μαζικότερη. Mm-hmm. Δεν σας το κρύβω. Εκείνο όμως που ήταν συγκλονιστικό, ξέρετε ποιο είναι. Τα παιδιά των μουσικών σχολείων, τα παιδιά των δραματικών σχολών, αυτά τα πλάσματα τα υπέροχα που γεμίσανε ομορφιά το Σύνταγμα, γεμίσανε ομορφιά εμένα που τους καμάρωνα και που τους έβλεπα να διεκδικούν το μέλλον τους. Και σε αυτά τα παιδιά θέλω να μείνουμε και για αυτά τα παιδιά θέλω να κάνουμε τον αγώνα μας, όλοι μας, στο βαθμό που μπορούμε. Ναι. Κυρία Τσανακλίδου, βλέπουμε παράλληλα όσο μας μιλάτε πλάνα από την κινητοποίηση από αυτά τα παιδιά. Μουσικό λύκειο βλέπω εδώ, βλέπω τα πανό τους. Το ερώτημά μου εμένα είναι, κυρία Τσανακλίδου, εδώ τώρα αυτή η κυβέρνηση, γιατί θεωρείτε ότι το κάνει αυτό, μόνο για να υποβαθμίσει εσάς και να υποβαθμίσει τον πολιτισμό? Δεν βλέπω γιατί να έχει μια τόσο επιδραστική ομάδα όπως είστε εσείς οι καλλιτέχνες απέναντί της. Ακούστε, αυτή η κυβέρνηση θέλει να ξεπουλήσει τα πάντα, θέλει να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα και να έχει έναν πολιτισμό ελεγχόμενο του δικού τους γούστου, της δικιάς τους αισθητικής, που τον χειρίζονται και τον χρησιμοποιούν κατά βούληση. Mm-hmm. Προσέξτε όμως, για να είμαι δίκαιη. Όλα τα χρόνια που θυμάμαι τον εαυτό μου, εγώ ανήκω στη γενιά του αμέσως μετά από το 1-1-4, από τότε που φωνάζαμε πρίκα στην παιδεία. Όλα τα χρόνια αυτά, καμιά κυβέρνηση δεν έδωσε στον πολιτισμό και στην παιδεία το ποσοστό
που τις αναλογούσε σαν σπουδαιότητα. Πάντα τα ποσοστά του προϋπολογισμού για παιδεία και πολιτισμό ήταν τα ελάχιστα. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να το πω και αυτό, δεν είναι μόνο μα αυτή βέβαια η κυβέρνηση. Μα βέβαια, είναι διαχρονικές οι ευθύνες σε κάποια απλά πράγματα. Απλά τώρα αυτή η κυβέρνηση ήρθε και έβαλε το κερασάκι στην τούρτα και με ένα φοβερό κινησμό απευθύνεται σε όλους μας και μας λέει ότι ό,τι και να κάνετε, εγώ αυτό που έχω στο μυαλό μου θα το κάνω, το πω, κύριος Γεωργιάδης, κάτω να κεφάτε τα κεφάλια σας, το νομοσχέδιο δεν θα αλλάξει. Σε αυτή την εκπομπή ήταν, κυρία Τσανακλίδου. Σε εσάς το άκουσα. Κωνσταντίνε Πουλή, έχεις ερώτημα για την κυρία Τσανακλίδου? Όχι, την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που είπε και συμφωνώ με τον τρόπο που το περιέγραψε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακούστε, εγώ έχω κάνει την καριέρα μου, δεν χρειάζομαι τίποτα πια, είμαι άλλωστε συνταξιούχος. Αυτός ο κόσμος όμως που δουλεύει στον πολιτισμό και αυτός ο κόσμος που γεννιέται και έρχεται, που είναι το μέλλον μας, που είναι η ομορφιά της ζωής μας τα επόμενα χρόνια, έχει ανάγκη στήριξης. Και ο καθένας μας οφείλει να τους στηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Όλα στις καλένδες θα πάνε. Και αυτό το δίθεν... πώς το λένε, το δίθεν νομοσχέδιο και αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός δεν είναι πράγματα εφαρμόσιμα, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Mm-hmm. Κυρία Τσανακλίδου, σας έχω ξανακούσει να μιλάτε για τον πολιτισμό και επειδή έχει πάντα πολύ ενδιαφέρον η άποψή σας, εγώ έχω την αίσθηση που δεν έχω την δική σας γνώση πάνω στο θέμα, θεατής, κοινό είμαι πάντα σε αυτές τις εκδηλώσεις του πολιτισμού, έχω την αίσθηση ότι στην κυβέρνηση αρέσει να κόβει κορδέλες, αρέσει η Επίδαυρος, αρέσει το Φεστιβάλ Αθηνών και πέραν αυτού ουδέν. Θέλω να μου πείτε, εσείς που έχετε την εμπειρία, που είστε εργαζόμενοι και επιτυχημένοι σε αυτόν τον χώρο, πώς θα έπρεπε να βλέπει μία οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι αυτή, τον πολιτισμό? Σαν τον ακίνητο φρουρό της ιστορίας αυτού του τόπου. Mm-hmm. Και τον συνεχιστή της ιστορίας του τόπου αυτού. Αυτό κάνει ο πολιτισμός. Μας συνδέει με την ιστορία μας, αναδεικνύει την ιστορία μας και κάνει τη ζωή μας να γίνεται ανεκτή. Έτσι όπως διαμορφώνεται η ζωή όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, που είναι μια μίζερη ζωή. Βλέπετε, ο καπιταλισμός και η νέα τάξη πραγμάτων μας έχει διαλύσει τις ζωές και πρόκειται να τις διαλύσει κι άλλο. Λοιπόν, δεν έχουμε πολλά στηρίγματα στη ζωή μας. Θέλω να η τέχνη πάντα παρηγορεί. Η ομορφιά παρηγορεί και έχουμε ανάγκη την ομορφιά. Κυρία Τσανακλίδου, έχετε την εμπειρία και την τύχη και το βίωμα να είστε από τις πολύ επιτυχημένες ερμηνεύτριες. Όχι, είμαι ένας άνθρωπος που έκανε μια συμπαθητική καριέρα. Θα είστε εσείς σεμνή, θα τα λέω εγώ. Το ερώτημά μου είναι για τον άλλο κόσμο. Όχι μόνο για τους νέους ανθρώπους που ξεκινούν τώρα και θα έχουν ή δεν θα έχουν ευκαιρίες. Υπάρχει ένας κόσμος στον πολιτισμό, ο οποίος κάνει δεύτερες φωνές. Χωρίς συλλογικές συμβάσεις. Αυτό ήθελα να σας απροστάτευτος απέναντι στην εργοδοσία, απροστάτευτος απέναντι στους πάντες. Υπάρχουν ηθοποιοί, κυρία Γιάμαλη και αγαπητοί μου κύριοι που είσαστε μαζί στην εκπομπή. Υπάρχουν ηθοποιοί οι οποίοι πάνε και παίζουν για 5 ευρώ σε παιδικές παραστάσεις. Αυτό δεν καλύπτει ούτε τα εισιτήριά τους για να φτάσουν εκεί. Θα μου πείτε γιατί το κάνουν? Γιατί εμείς θα πεθάνουμε άμα δεν ασκούμε την τέχνη μας και άμα δεν τη χαιρόμαστε. Mm-hmm. Και αντί να συζητάμε άρα για τη συλλογική σύμβαση, συζητάμε για το αν θα θεωρείστε απόφοιτη λυκείου. Ακριβώς. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα η συλλογική σύμβαση. Υπήρχε παλιά, καταργήθηκε. Βλέπετε, ήρθαν τα μνημόνια και διέλυσαν τη ζωή ολονών μας, διέλυσαν τα πάντα. Όμως αυτή η κυβέρνηση που δεν έχει το βάρος των μνημονίων όφιλε να προστατέψει τους εργαζόμενους. Εγώ θέλω να θυμίσω απλώς ότι στη διάρκεια των lockdown, των διαδοχικών lockdown που είχαμε, οι καλλιτέχνες ήταν η πλέον αδικημένη ομάδα,
ήταν ειδικά... η ομάδα εκείνη εργαζομένων που όχι στηρίχθηκε λιγότερο από τις άλλες ομάδες, αλλά που δεν στηρίχθηκε καθόλου και που τότε ξεσηκώθηκε ένα κύμα αντιδράσεων με το περιβόητο support art workers, δηλαδή τη στήριξη για τους εργαζόμενους στην τέχνη. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό δείχνει ότι η στάση της κυβέρνησης είναι επαναλαμβανόμενη και έχει μια συγκεκριμένη λογική. Τουλάχιστον έτσι ερμηνεύω εγώ τη στάση της κυβέρνησης. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να σας πω από το ήπιο τρόπο, ας πούμε, χωρίς να απλώνομαι. Αυτό είναι αυτή η κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι άλλο. Είναι αυτή η ιδεολογία της. Ο κύριος Μητσοτάκης όλα όσα υποσχέθηκε προεκλογικά τα έκανε. Ιδιωτικοποίησης, καταστροφή του εθνικού συστήματος υγείας. Αυτά κάνει. Μάλιστα. Μάλιστα. Κυρία Τσανακλείδου, θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών? Βεβαίως. Θα συνεχιστούν. Βεβαίως. Ήδη έχουμε προκηρύξει μια απεργία τώρα για τις 8. Για τις 8 Φλεβάρι, καινούργια απεργία. Πρέπει να σας πω ότι το πιο συγκλονιστικό στη σημερινή και τη χθεσινή μέρα ήταν η μαζικότητα στην απεργία. Δεν γίνανε γυρίσματα, δεν δουλέψανε τα θέατρα στο μεγαλύτερο ποσοστό τους. Οι καθηγητές δεν πήγανε να διδάξουν. Δεν έγιναν και πρεμιέρες που ήταν προγραμματισμένες. Όχι βεβαίως, η Στρέλα, ας πούμε, στην εθνική λυρική σκηνή. Στη λυρική. Και, μπράβο. Και επίσης να σας πω κάτι. Ναι. Πολύ λυπηρό έξω από το Μέγαρο του Τσίλερ τα ΜΑΤ να ρίχνουν τα κρυγόνα στα παιδιά. Αυτό είναι το πρόσωπο αυτής της κυβέρνησης. Έξω από το Εθνικό Θέατρο να πέφτουν τα κρυγόνα στα παιδιά. Στα παιδιά που ονειρεύονται. Κυρία Τσανακλείδου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Είστε σπάνια χτίδα φωτός σε αυτό το σκοτάδι που ζούμε. Μην μου το λέτε, τίποτα δεν είμαι. Δεν είμαι τίποτα. Εκπληρώ το χρέος απέναντι στον εαυτό μου, κυρία Γιάμαλη. Θα μπορούσατε να είστε σπίτι σας όμως και να αναπαύεστε στις δάφνες της επιτυχημένης καριέρας σας και δεν το κάνετε, κυρία Τσανακλείδου. Δεν θα ήμουν ευτυχισμένη. Θα ήμουν ένα φοβισμένο ανθρωπάκι. Εμένα με έχετε καλύψει. Και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την διάθεση και για το ναι χωρίς δυσκολίες που μας είπατε απόψε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πω σε εσάς όχι, ποτέ. Ευχαριστώ θερμά, κυρία Τσανακλείδου, να είστε γεροί, κάθε καλό μέσα από την καρδιά μου. Θα χαρώ κάποια στιγμή. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.